Προσωπικά δεν αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στις δημοσκοπήσεις και χαίρομαι επηρεάζουν γιατί, όμως. Γιατί ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού κάνει το ίδιο. Δεν τις εμπιστεύεται. Υπάρχουν εταιρείες που προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και πέφτουν σε τοίχο. Γιατί μεγαλώνει το ποσοστό αυτών που αρνούνται να μετάσχουν στις έρευνες. Παίζονται παιχνίδια χειραγώγησης, αλλά Κυριακή κοντή γιορτή. Σε λίγες ημέρες έχουμε κάλπη και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, από τις οποίες κατεξοχήν θα βγει το πολιτικό μήνυμα. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ για λίγο στο θέμα που θέσατε πριν τις διαφημίσεις. Το διακύβευμα. Όχι, τι κρίνεται. Τι κρίνεται. Επιστρέψτε. Όχι, με συγχωρείτε. Και εγώ θέλω να μιλήσω. Θα κάνουμε γύρω. Θα κάνουμε γύρω. Κύριε Παπαδημούλη. Μπορώ να πω κάτι. Θα ανοίξετε εσείς το θέμα του διακυβεύματος. Μην το ανοίξετε τώρα για να πούν από μία κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις. Θα πω μια φράση που θα τη συνοδεύσω με τις δημοσκοπήσεις για να μην αδικηθώ με τη διακοπή. Εντάξει, τεχνικές συμβουλές είναι αυτές. Επιχειρούνται να παιχτούν παιχνίδια. Πώς, αν μια δημοσκόπηση δίνει προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν παίζει στο 90% των δελτίων των 8. Αν μια δημοσκόπηση δίνει τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, παίζει ως προβάδισμα. Αν μια δημοσκόπηση. Εδώ σε αυτό το κανάλι παίζουν όλοι. Ναι, γι' αυτό είπα τη μεγάλη. Εγώ έχω πει αυτό δεν τη μεγάλη πλειοψηφία. Δεύτερον, αν μια δημοσκόπηση δίνει μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ 1%, ο τίτλος είναι ντέρμπι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αν μια δημοσκόπηση δίνει 0,6% στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το προχωράτε ένα βήμα. Η συσκευασία. Πολιτική ανατροπή. Η πολιτική συσκευασία που κάνουν οι δημοσιογράφοι στις δημοσκοπήσεις παίζει το ρόλο και της. Και πιστεύω ότι ένα μέρος της χειραγώγησης δεν είναι με το πείραγμα στα νούμερα, αλλά με τον τρόπο που προβάλλεται αυτό από αυτόν που την παραγγέλει, την πληρώνει ή την προβάλλει. Μου έλεγε η μακαρίτσα η γιαγιά μου που είχε βγάλει τη Δευτέρα Δημοτικού. Παιδάκι μου, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κύριε Κουίκ. Αυτή η υπόθεση με μια